Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το τελευταίο δεκαήμερο την Κεντρική Μακεδονία και ολόκληρη τη χώρα. Ο δικός σας Δήμος σε πλήγει έντονα, σε σημείο μάλιστα που κάποια σχολεία παραμένουν ακόμη και σήμερα κλειστά, καθώς στην περιοχή σας χιονίζει. Και φεύγοντας από εδώ, έχετε να συντονίζετε νέα σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα στο Δήμο Λαγκαδάμ? Πλέον είναι κάτι το σύνηθες για μας αυτή εδώ η κατάσταση. Εδώ και 11 ημέρες βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο παγετός έφτασε μαζί με τις χιονοπτώσεις να μας δώσει θερμοκρασίες μέχρι και μείον 19. Τώρα βέβαια αυτή η μορφή κακοκαιρίας είναι πιο ήπια όσον αφορά τις θερμοκρασίες, αλλά είχαμε έντονες χιονοπτώσεις από τα ξημερώματα έως και πιο νωρίς, όχι από τα ξημερώματα, από τις 4 η ώρα περίπου που ξεκίνησαν, στις δημοτικές ενότητες Βερτίσκου, Λαχανά και Σοχού. Έντονη χιονόπτωση. Σε Λαχανά, Σοχό και Βερτίσκο έχετε κλείσει σήμερα τα σχολεία, δεν λειτουργούν. Για λόγους ασφαλείας, αλλά προέκυψαν και άλλα προβλήματα. Σε κάποιες περιοχές διεκόπη η ηλεκτροδότηση, όπως στην περιοχή των Λαγκαδικίων. Κάπου αλλού είχαμε φαινόμενα μέσα στην ημέρα με τα προβλήματα που είχαμε στις προηγούμενες, όπως στο Κολχικό, όπου και εκεί τα σχολεία δεν λειτουργήσαν σε σχέση με τον χιονιά που ήταν σε εξέλιξη. Το γυμνάσιο και το δημοτικό σχολείο και δεν λειτουργήσαν και τα σχολικά συγκροτήματα όπως είπα στα Λαγκαδίκια για λόγους έλλειψης ηλεκτροδότησης, για προφανείς λόγους. Εκεί που φιλοξενούνται και οι πρόσφυγες. Ναι, έχουμε εκεί τους χώρους προσφύγων. Βέβαια, οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων είναι πολύ καλές. Ιδιαίτερα στο στρατόπεδο, στο ΚΑΜΠ, στα Λαγκαδίκια, η Πατεραρμοστία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και έχει διαμορφώσει ένα χώρο φιλοξενίας με πολύ υψηλές προδιαγραφές. Εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν και το πρώτο συμπέρασμα που βγήκε από την ΥΠΑ Τηρεμοστία όταν επισκέφθηκε το συγκεκριμένο χώρο στην αρχή της λειτουργίας του. Βέβαια, τώρα το χειμώνα δεν είναι λίγο διαφορετική η εικόνα, αλλά είναι καλές συνθήκες σε σχέση με άλλους χώρους. Αυτό είναι πράγματι ένα από τα θετικά, ο τρόπος που λειτουργεί αυτό το ΚΑΜΠ. Βέβαια, για να επανέλθω στην κακοκαιρία, αν μου επιτρέπετε, ακόμα και σήμερα οι καταστροφές οι οποίες υποστήκαμε στα σχολεία ήταν πέρα από κάθε προηγούμενο, δεν υπήρχε τέτοιο προηγούμενο. Πόσο θα σας κοστίσουν στο σύνολο? Ακόμα είναι σε εκτίμηση. Να σας πω κάτι. Δεν έχουν επιδιορθωθεί όλες, φαντάζομαι. Σήμερα ήμουν στο Λαγκαδά, στο γυμνάσιο Λαγκαδά, για τρίτη φορά που το επισκέφτομαι τις τελευταίες μέρες. Και ακόμα δεν έχουν ξεπαγώσει σωλήνες μέσα στην πόλη του Λαγκαδά τώρα. Δεν συζητάμε για τις ορεινές περιοχές. Εκεί τώρα πώς γίνεται μάθημα? Δεν γίνεται μάθημα. Υπάρχουν σχολεία δηλαδή που δεν ανοίξαν καθόλου ακόμα. Αυτά που λέμε ότι είναι κλειστά δεν έχουν ανοίξει καν. Από τις 75 σχολικές μονάδες έχουμε επιδιορθώσει πλέον τις 70 τελείως. Έχουμε σε κρεμότητα τα δύο νηπιαγωγεία των Λαγινών, τα οποία θεωρούμε ότι αύριο, καλώς εγώ το πραγμάτο, θα τα παραδώσουμε και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και η τεράστια, η πιο μεγάλη καταστροφή έχει γίνει στο πρώτο και στο δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά. Αν μπείτε μέσα, είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο. Έχουν σπάσει όλες τις σωληνώσεις, έχουν καταστραφεί όλα τα σώματα από την κακοκαιρία. Είναι και παλαιό το κτίριο. Το κτίριο αυτό εδώ λειτουργήσε το 1975. Μιλάμε για ότι εργάζονται 3 και 4 συνεργεία τώρα. Προσπαθούμε να προλάβουμε τη μάχη με τον χρόνο, γιατί αντιλαμβάνεσαι 7 παιδιά. Πρέπει κάποιο να πάει στο σχολείο 4 εβδομάδες. Εδώ και τόσες μέρες. Είμαστε σε συνεννόηση σήμερα με την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παιδείας. Εκπαίδευση, αλλά και με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ πιθανό. Από Δευτέρα θα πάνε, πώς το εκτιμάτε? Κοιτάξτε, οι εργασίες θα αρχιστούν και σήμερα και αύριο και το Σαββατοκύριακο. Αν κριθεί ότι δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, διότι σας το λέω, π.χ. οι τείχοι δεν έχουν στεγνώσει. Υπάρχουν και θέματα ασφαλείας όσον αφορά την ηλεκτροδότηση του κτηρίου. Όλοι οι τείχοι είναι βρεγμένοι από τις καταστροφές. Φοβάστε λοιπόν να βάλετε παιδιά εκεί μέσα, έτσι όπως το περιγράφετε. Όταν τα βλέπεις ότι όλα είναι, οι τείχοι είναι νοτισμένοι. Υποδιάλυση, έτσι όπως το λέτε. Και οι ηλεκτρολόγοι εκφράζουν επιφυλάξεις. Πολύ πιθανό σε συνεννόηση με όλους όσους ανέφερα να χρησιμοποιηθούν άλλα σχολεία του Λαγκαδά σε κύκλο απογευματινό μέχρι. Ορίστε. Για να φιλοξενήσουν τα συγκεκριμένα παιδιά που φοιτούν εκεί. Του πρώτου και του δευτέρου γυμνασίου έχει γίνει ήδη σήμερα η συνεννόηση με τους πόσα παιδιά φοιτούν εκεί στο. Περίπου στα 500 παιδιά και πολλά παιδιά. Οπότε είναι πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο παιδιά να βρεθούν λύσεις. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε δει εμείς στο Δήμο. Και θεωρώ όμως ότι έτσι όπως έχουμε συνεννοηθεί, αν δεν έχουμε ασφαλή κτίριο, ένα ασφαλές κτίριο και ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, δεν θα το παραδώσουμε. Ασχέτως αν έχουν επιδιορθεί οι βλάβες. Προκειμένου να ολοκληρωθεί όλος αυτός ο κύκλος ελέγχου και διασφάλισης της ορθής του λειτουργίας και θα πάμε σε απογευματινούς κύκλους τουλάχιστον για μερικές μέρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, όμως είναι μια σκέψη που σήμερα οριμάζει, στη σύσκεψη που θα κάνουμε σε λίγη ώρα στο Δημαρχείο
θα καταλήξουμε στις βασικές αρχές. Αν δεν είναι όλα έτοιμα, δεν μπαίνουν τα παιδιά τη Δευτέρα μέσα. Θα και αν δεν υπάρχουν οι συνθήκες ασφαλείας 100%. Αυτό είπαμε και με τους δύο διευθυντές σήμερα και συμφώνησαν 100%. Γυμνάσιο και Λύκειο Λαγκαδά. Όχι, όχι, μόνο τα δύο γυμνάσια του Λαγκαδά. Το πρώτο και το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά. Όλες οι άλλες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά. Το πρώτο και το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά, λοιπόν, σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση λόγω του παγετού, πολλές συμβλάβες εκεί. Αν μου επιτρέπετε να διευκρινίσω για τα σχολεία, σήμερα δεν λειτουργήσαν για λόγους χιονιά, λόγω της έντονης χιονόπτωσης, οι δημοτικές ενότητες Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά. Τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή έχουν μια κάμψη. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση. Αν οδηγηθεί έτσι ο καιρός με τα δεδομένα αυτής της στιγμής, προφανώς και τα σχολεία αυτά θα ανοίξουν αύριο, καθώς ο λόγος που κλείσαν ήταν όχι καταστροφές, αλλά μόνο χιονιάς. Ο χιονιάς, ο παγετός, θα μην γλιστρήσουν τα παιδιά. Εκτός αυτού, έχουμε και πολύ μεγάλες μετακινήσεις. Τα παιδιά σε αυτές τις ενότητες, αυτά τα σχολεία έρχονται από χωριά 5 και 10 και 15 χιλιόμετρα μακριά και αντιλαμβάνεστε ότι οι λόγοι ασφαλείας προέχουν από το μάθημα και για λόγους ασφαλείας, λοιπόν, κρίναμε ότι έπρεπε αυτές τις μονάδες να μείνουν κλειστές. Δύσκολος χειμώνας, κύριε Καραγιάννη, δύσκολη αντιμετώπιση. Ένας πολύ μεγάλος δήμος, ο δήμος Λαγκαδά. Ο μεγαλύτερος υπηρετικός της Ελλάδος, με 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Μου είπατε για τις βλάβες στα σχολεία. Σε 70 σχολεία τις επιδιορθώσατε. Μένουν ακόμα λίγες για να ολοκληρωθούν και αυτές. Όλα αυτά είναι με συνεργεία του Δήμου. Δικοί σας άνθρωποι τα αντιμετωπίζουν. Καλείτε συνεργεία απ' έξω. Πώς τα αντιμετωπίζετε? Προφανώς. Ανθρώπους από το Δήμο και όσο μπορούσαν να συνδράμουν. Από ένα σημείο και μετά όμως καλέσαμε όχι ένα αλλά δεκάδες ιδιώτες να ασχοληθούν, γιατί μιλάμε ότι αποκαταστάθησαν ζημιές σε 70 σχολεία περίπου μέχρι τώρα και αυτή τη στιγμή δουλεύουν μόνο στα δύο γυμνάσια 4 και 5 συνεργεία. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι κάθε απόφαση την οποία πήραμε ήταν σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις των σχολείων. Και πάντα αυτές εδώ οι αποφάσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορούν τα παιδιά και με τους συλλόγους γονέων. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι που μας ξεπερνούσε σε δυνατότητες. Οι καταστροφές ακόμα και σήμερα βγαίνουν και να το τονίσω, θα βγουν και άλλες καταστροφές τώρα που λιώνουν τα νερά και ξεπαρνούν. Φαίνονται καλύτερα τα προβλήματα. Και βέβαια να υπενθυμίσω και ή μάλλον να τονίσω κάτι που εδώ τώρα στην πόλη δεν μπορούν να αντιληφθούν όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν, που έχουμε μια θερμοκρασία 5 και 6 βαθμών από ό,τι είδα στο θερμόμετρο έξω. Στις περιοχές τις ορεινές η θερμοκρασία δεν έχει πέσει, δεν έχει ανέβει καθόλου. Είμαστε δηλαδή από το μείον 17, άντε πήγαμε τώρα στο μείον 2, στο μείον 1 και με το νέο χιονιά. Και να σας πω και. Είδα και την πρόληψη των επόμενων ημερών και πραγματικά προβληματίζομαι, καθώς βλέπω σε κάποιες μέρες πάλι για μείον 8 και μείον 12. Είναι δραματικές οι συνθήκες. Παλεύουν, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τους εργαζομένους του Δήμου και στις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά κυριότερα το προσωπικό το οποίο είναι στα εργοτάξια. Αυτό που γίνεται νομίζω ότι είναι κάτι που ξεπερνά τις δυνάμεις ενός Δήμου. Πέραν και θεωρώ τον... ότι χρειάζεται μια κατανόηση από όλους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δημότες και τις δημότησες, το αντιμετωπίζουμε με κατανόηση. Και βέβαια τους ενημερώνουμε κάθε μέρα με ανακοινώσεις για την επόμενη μέρα. Κύριε Καραγιάννη, πέραν των ιδιωτικών συνεργείων που κληθήκατε να πάρετε για να αποκατασταθούν οι βλάβες στα σχολεία, όπως μας περιγράψατε, μόνο 4 συνεργεία, είπατε, ιδιωτικά δουλεύουν αυτή την ώρα στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά. Χρειάστηκε να εκμισθώσετε χιονιστικά μηχανήματα, να προβείτε σε επιπλέον εκμισθώσεις για να αντιμετωπίσετε την έκτακτη αυτή κατάσταση, ή η συνδρομή της περιφέρειας ήταν τέτοια που σας βοήθησε ώστε τα πήγατε καλά? Μιλάμε για ένα τεράστιο οδικό δίκτυο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο δήμο υπηρετικό της Ελλάδος. Μόνο η Λέσβος μας ξεπερνά σε έκταση σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε λοιπόν ότι το επαρχιακό δίκτυο και η αλήθεια είναι ότι η περιφέρεια μας βοήθησε, μας στήριξε με μηχανήματα και όπου χρειάστηκε με ό,τι άλλη συνδρομή τη ζητήσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Σημαντικό είναι αυτό. Από εκεί πέρα όμως το επαρχιακό δίκτυο λοιπόν. Είχαμε εμείς να κρατήσουμε όλους τους οδικούς άξονες και να κρατήσουμε ανοιχτά και τα 47 χωριά μας. Και προφανώς την επικοινωνία με το Πολυδομικό Συγκρότημα αλλά και με το Διοικητικό Κέντρο του Δήμου. Πόσα εκχιονιστικά δούλευαν για να είναι ανοιχτά αυτά τα 47 χωριά? Δουλέψανε 8 εκχιονιστικά του Δήμου Λαγκαδά, δηλαδή και μισθωμένα, αλλά εδώ και αρκετό καιρό στην υπηρεσία του Δήμου. Και από εκεί και πέρα κάναμε και αναθέσεις με βάση τις έκτατες ανάγκες και σε ιδιώτες, αλλά σε δεύτερη φάση να μπουν μέσα στο εσωτερικό το χωριό μας, καθώς έπρεπε να ανοίξουμε και τους καθέτους μικρούς δρόμους. Όλα αυτά εδώ. Τηρουμένων των αναλογιών, θεωρώ ότι δώσανε ένα καλό αποτέλεσμα και άλλωστε αυτή είναι και η εικόνα την οποία παίρνουμε. Κύριε Καραγιάννη, μου λέτε ότι από τις 4 τα ξημερώματα χιονίζει. Από εκείνη την ώρα υπάρχουν εκχιονιστικά που καθαρίζουν τους δρόμους. Όλη τη νύχτα δηλαδή δουλεύουν εκχιονιστικά όλες αυτές τις ημέρες. Θα σας δώσω την ποσότητα του αλατιού την οποία ρίξαμε μέχρι σήμερα εδώ και 11 μέρες. Είναι 600 τόνοι αλάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος Δήμος στην Θεσσαλονίκη να έριξε τόσους τόνους αλάτι. Μιλάμε για 600 τόνους αλάτι και θέλω να πω κάτι άλλο. Πώς τον προμηθευόσασταν αυτό? Σας έδινε η περιφέρεια? Πηγαίνετε μόνοι σας, τα παίρνετε, τα είχατε πάρει από πριν? Δεν έχει σχέση αυτός ο μηχανισμός με την
περιφέρεια. Μόνοι σας τα παίρνετε. Εμείς έχουμε σύμβαση με ιδιώτη, αλλά σας το λέω ότι. Έχετε κάνει τα κουμάντα σας λοιπόν πέραν των δεδομένων που σας παρέχονται. Κάποια στιγμή, και το, δεν είναι μυστικό πλέον, το αλάτι τελείωσε. Λογικό, μπορεί να το ακούσετε κιόλας. Δεν είναι παράξενο, το ακούσαμε από πολλούς συναδέλφους. Το αλάτι τελείωσε από την πηγή τροφοδοσίας. Ασχέτως αν υπήρχαν συμβάσεις σε εξέλιξη, υπήρχε η πηγή τροφοδοσίας, δεν μπόρεσε και όλοι περιμέναμε το καράβι. Το καράβι να έρθει στο λιμάνι με το αλάτι. Προκειμένου, από πού ήρθε? Όχι από την Περσία, αλλά πάντως από κάποια χώρα της Ασίας ήρθε. Κάναμε εισαγωγή αλατιού λοιπόν. Έχουμε μάθει τα δεδομένα πλέον. Κυριακή βράδυ έφτασε, Δευτέρα πρωί προωθήθηκε στον ιδιότητα που το προμηθευόμαστε. Τώρα αφού τελείωσε η κακοκαιρία αυτή την Κυριακή λέτε. Ναι. Που μας πέρασε. Μάλιστα. Ξεμείναμε από αλάτι λοιπόν στην κεντρική Μακεδονία. Άλλους... Μόνο η δική μας περιοχή το έπαθε αυτό, κύριε Καραγιάννη, κεντρική Μακεδονία. Ο προμηθευτής με τον οποίο είχαμε όλη σύμβαση εδώ στην περιοχή μας, προφανώς ο άνθρωπος. Σήκωσε τα χέρια ψηλά. Μεγάλη κατανάλωση. Υπερεύει τις δυνατότητές του. Γιατί μιλάμε για τεράστιες ποσότητες που όλοι τις ζητήσαμε την ίδια στιγμή. Άλλον το ζητάς σε περιοδικά διαστήματα και άλλο. Εγώ ήδη σήμερα, εμείς μάλλον σαν Δήμος Λαγκαδά, προμηθευτήκαμε άλλη μια πολύ μεγάλη ποσότητα αλατιού, καθώς αναμένουμε χιονοπτώσεις και έντονη κακοκαιρία όλες τις επόμενες μέρες. Και ξέρετε, λόγω του μεγάλου εύρους του Δήμου μας, μπορεί σε κάποια περιοχή να έχει ήλιο και στην άλλη να έχει συννεφιά και στην άλλη να χιονίζει. Αυτό έγινε σήμερα, π.χ. στο Λαγκαδά. Έβρεχε, ξέρω εγώ, αλλά γύρω-γύρω όλος ο ορεινός όγκος, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος. Κύριε Καραγιάννη, ξοδέψατε λέτε 600 τόνους αλατιού. Πόσο κόστησε αυτό? Δώστε μας μια τάξη μεγέθους. Πόσο κάνουν 600 τόνοι αλατιού? Τώρα κοιτάξτε αυτά τα νούμερα. Κοστίζει πολύ όλη η κακοκαιρία και στους Δήμους. Γιατί ασκείτε κριτική και σε εσάς. Θέλω να πω ότι είναι και πολλά τα κονδύλια που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δεν σας έβαλα μια άλλη παράμετρο. Την παράμετρο της υδροδότησης που για μας δεν είναι το αυτονόητο. Δηλαδή οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης έχουν την συμβάση, όχι τη συμβάση, έχουν το δίκτυο με την ίδρυση, με την εταιρεία ίδρυση αποχέντρωση Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε δικά μας δίκτυα σε κάθε οικισμό και στους 47, έχουμε δικές μας γεωτρήσεις, πολλές παγώσαν, έπρεπε να επέμβουμε ταυτόχρονα και σε 10 και 15 χωριά μας και στην πόλη του Λαγκαδά. Δημιουργήθηκαν πάρα πολύ μεγάλες βλάβες και προσπαθούσαμε ταυτόχρονα να διαχειριστούμε μια κρίση με χιονιά και με ρήψη αλατιού να ανοίξουμε τα οδικά δίχτυα προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούν οι άνθρωποι και να έχουμε λόγους ασφαλείας ανοιχτό το δίχτυο. Δεύτερη κρίση, να έχουμε τη δυνατότητα να υδροδοτήσουμε τις περιοχές μας και να ξεπαγώσουμε τα δίχτυα εκεί που έπρεπε. Και τρίτη κρίση, να έχουμε ανοιχτά τα σχολεία. Αυτά εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, όσο και να έχεις προβλέψει. Και δεν απολογούμε, γιατί θεωρώ ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά και θέλω να σας το λέω αυτό το πράγμα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλους τους εργαζόμενους. Και βέβαια όλους τους αιρετούς και όλους τους προέδρους των χωριών μας. Αλλά θεωρώ ότι αντιλαμβάνεστε ότι. Ήσασταν σε καλή συνεργασία λοιπόν, ναι, σε επαγρύπνηση. Ναι. Αλλά σκεφτείτε ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει διάρκεια μία και δύο μέρες όπως είναι η προηγούμενη χιονιά. 11 μέρες τώρα. Εμείς συνεχίζουμε. Και αύριο και μεθαύριο, και από ό,τι είδα τα καιρικά φαινόμενα, τουλάχιστον μία ακόμα εβδομάδα θα είμαστε σε αυτές τις συνθήκες. Και αν έχουμε παγωνιά πάλι και χιονιά μείον 12. Αλλάξαμε μόνο 300 σώματα καλοριφέρ. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Καταλαβαίνουμε ότι. Μόνο στο γυμνάσιο του Λαγκαδά που κάνουμε εκτίμηση θα χρειαστούν να αλλάξουν τις επόμενες μέρες γύρω στα 25 σώματα καλοριφέρ. Στο δημοτικό της Κρυφιάς 19. Θέλω να σας πω ότι η κατάσταση αυτή, τα έξοδα τα οποία και τελικά θα βγάλουμε το λογαριασμό, υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνάμεις μας. Αλλά τι να κάνουμε. Εδώ αυτές τι γίνεται, κύριε Καραγιάννη, τώρα η πολιτεία θα σας συνδράμει με έκτακτα κονδύλια για. Χθες και στην ΚΕΔΕ ζητήσαμε να υπάρξει μια έκτακτη επιχορήγηση για αυτούς τους Δήμους. Η αλήθεια είναι όμως ότι τώρα είναι δραματικές συνθήκες, θα γίνουν τα έγγραφα, θα γίνουν τα αιτήματα. Αλλά αν κρίνω από το φίλο μου, τον Δήμαρχο της Κεφαλονιάς, τον κύριο Παρίση, που μας έλεγε το παράπνο του χθες, δεν βλέπω να γίνεται και κάτι άμεσα. Ίσως και λόγω των οικονομικών δεδομένων της πατρίδος μας. Δηλαδή, ξέρετε πόσες φορές πλήγει φέτος η Κεφαλονιά. Μέχρι τώρα δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ, από ό,τι τουλάχιστον μου είπε ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος, ο κύριος Παρίσης, από αυτές τις ζημίες. Εμείς θα κάνουμε τα αιτήματά μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι. Αυτή εδώ η κατάσταση μας ξεπερνά. Και βεβαίως αυτό το κομμάτι είναι Ελλάδα. Είναι αυτό το οποίο κάνουμε, έπρεπε να το κάνει να συνδράμει και η πολιτεία κάτω από κάποιες συνθήκες. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι στην αυτοδιοίκηση, όμως είναι κάτω από νορμάλ συνθήκες. Όχι με κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο και εκτός των δεδομένων, έστω και της Βορείου Ελλάδος.
Σωρία ζημιών λοιπόν στο Δήμο Λαγκαδά. Δεν σταμάτησαν τα προβλήματα. 11 μέρες χιονιά και παγετού και συνεχίζεται κακοκαιρία για μία εβδομάδα ακόμα. Ξέρετε τι σας περιμένει. Είστε έτοιμοι τώρα. Όταν είσαι έτοιμο πόλεμος, είσαι και σε εγρήγορση. Ευτυχώς ήμασταν έτοιμοι. Ευτυχώς, ναι. Πού και να μην ήμασταν έτοιμοι. Δηλαδή είχαμε κάνει εκμισθώσεις στα μηχανήματα, είχαμε τόνους αλάτι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι 600 τόνοι αλάτι και τόσα μηχανήματα τόσες μέρες. Υπάρχει και κόπωση του προσωπικού, να δούμε και τον ανθρώπινο παράγοντα. Υπάρχουν υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι το τελευταίο 10 και 11 μέρες δεν θα αφήσουμε τους. Η αιρετή εμείς το επιλέξαμε. Και δεν ενδιαφέρει και κανένα αν θα κοιμηθούμε ή όχι. Αυτό είναι δικιά μας υπόθεση. Εσείς είχατε τις θέλατε αλλά... να κάνετε αυτό, να υπηρετήσετε την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά υπάρχουν υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι είναι κλειδιά, σε θέσεις κλειδιά, οι οποίοι δεν ξέρω πόσο έχουν κοιμηθεί τις τελευταίες μέρες. Να μιλήσω για τους υδραυλικούς, να μιλήσω για τους επόπτες του Δήμου, να μιλήσω για τους χειριστές των μηχανημάτων. Δεν έχουμε δεκάδες χειριστές. Οι ίδιοι είναι, οι οποίοι κάθε βράδυ θα πρέπει να κάνουν τη διασπορά του αλατιού σε ένα Δήμο που να κάνουμε ένα μέσο όρο απόσταση 200 και 300 χιλιόμετρων. Σε ένα Δήμο ατελείωτο, πάρα πολύ μεγάλο. Ένα Δήμο με πολλά ζητήματα, με σωρία προβλημάτων, τα οποία τα αντιμετωπίζετε όμως επαρκώς όλο αυτό το διάστημα. Κύριε Καργιά, να αλλάξουμε θέμα, θα ήθελα λίγο να μου πείτε και για την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του Λαγκαδά και τις τελευταίες συζητήσεις που είχατε για το θέμα με τον κύριο Σπίρτσι. Έχουμε κάποια εξέλιξη για αυτό ναι, το θέμα. Ναι, ήταν ένα διάλειμμα έτσι στη μάχη με τα χιόνια, η σύσκεψη που κάναμε το Σάββατο. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί οι συνάδελφοι πριν τη σύσκεψη μοιραστήκαμε και τους προβληματισμούς μας. Ήταν και ο κύριος Μπουτάρης και ήμασταν όλοι οι δήμαρχοι. Κάναμε και ένα έτσι συγκριτικό τεστ και μια αξιολόγηση τι έκανε ο καθένας. Ήταν μια ωραία εμπειρία μεταξύ συναδέλφων. Μετά ακολούθησε η σύσκεψη με τον κύριο Σπίρτσι. Μαραθώνια σύσκεψη. Η οποία ξεκίνησε, από ό,τι θυμάμαι, γύρω στις 12.30 και τελείωσε στις 5. Δηλαδή για τα δεδομένα της αυτοδιοίκησης δεν είναι τεράστια, αλλά για ένα μόνο θέμα είναι μεγάλος ο χρόνος. Ήταν μια διεξοδική κουβέντα. Συμμετείχαμε, ήταν κλειστή σύσκεψη. Δεν ήταν δικιά μας επιλογή προφανώς. Ήταν του Υπουργού. Όπου σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν οι δήμαρχοι, συμμετείχε η Περιφέρεια, έστω και αν δεν εκλήθη επισήμως. Η κυρία Πατουλίδη ήταν εκεί. Συμμετείχε οι τρεις υπουργοί, ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος. Πήγε πρόσκλητη, το είχε πει η κυρία Πατουλίδη, έτσι. Ναι, αλλά παρέστηκε και δεν δέχτηκε ο κύριος υπουργός. Και ήταν και ο πρόεδρος του Αττικό Μετρό, αν δεν κάνω λάθος, και ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού. Για εσάς τώρα, τι προκύπτει. Καταρχήν, έχουμε μια αξιολόγηση, προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τις προθέσεις της κυβέρνησης, καθώς δεν είχαμε κάποιο γραπτό κείμενο. Υπάρχει μια καταρχήν σκέψη για ένα νέο οργανισμό, ο οποίος θα είναι πολύ συμμετοχικός, θα συμμετέχει σε ένα μεγάλο ποσοστό το κράτος και από εκεί πέρα κληθεί. Για δύο νέους οργανισμούς, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 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 ο μηχανισμός εποπτείας και ο οργανισμός που θα ο εκτελεστικός μηχανισμός. Ένα εκτελεστικό όργανο και ένα εποπτεύον. Ναι. Κληθήκε και σχεδιάζει, που θα σχεδιάζει κιόλας το ένα και το άλλο θα εκτελεί. Κληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το νέο εγχείρημα. Εμείς επιφυλαχτήκαμε για τα οικονομικά μας, καθώς δεν είναι κάτι τέτοιο να υπάρχει με οικονομική συμμετοχή. Ζητήσαμε να διασφαλιστεί το χαμηλό του εισιτηρίου, να μην υπάρχει καμία αύξηση. Ζητήσαμε να διασφαλιστεί η συνέχεια στην εργασία όλων των υπαλλήλων του ΟΑΣΤ. Και βέβαια αυτό το κύριο που ζητήσαμε είναι ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Ένα σχέδιο νόμου για να δούμε τι ακριβώς, ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης αυτό εδώ και πάνω σε αυτό να τοποθετηθούμε. Αν μιλάτε για το Δήμο Λαγκαδά, εμείς με ενδιαφέρον βλέπουμε το κομμάτι του επανασχεδιασμού. Εκεί είναι μια η παθογένεια του συστήματος. Όταν το 2010 σχεδιάστηκε αυτός ο νόμος, δεν έλαβε υπόψη ότι πάμε σε καλλικρατικά δεδομένα και όχι σε καποδιστριακά. Ότι πλέον ο Δήμος Λαγκαδά είναι ένας ενιαίος Δήμος και όχι 7 Δήμοι με 3 διαφορετικές ταχύτητες συγκοινωνίας, ΟΑΣΤ, ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ δια του ΟΑΣΤ. Αυτά εδώ είναι πρωτόγνωρα και ίσως δεν υπάρχει κι άλλη τέτοια πρωτοτυπία παγκόσμια. Δηλαδή να έχουμε 3 διαφορετικές συγκοινωνιακές ταχύτητες. Εμείς θέλουμε την ενοποίηση του συγκοινωνιακού σχεδιασμού, θέλουμε τη βελτιστοποίηση της γραμμής 83. Έχουμε μιλήσει και μαζί για αυτό το θέμα της γραμμής κορμού Λαγκαδά-Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετεί όπως πρέπει για πολλούς λόγους. Και είναι μια στρατηγική γραμμή που θα μπορούσε αυτός ο κορμός να ενώνει την επαρχία Λαγκαδά. Τους δύο Δήμους Λαγκαδά και Βόλτης με το πολυδομικό συγκρότημα με πλήρη επάρκεια αυτή τη στιγμή γίνεται αναποτελεσματικά κατά την άποψή μας. Και βέβαια τη δημιουργία ενός συγχρόνου σταθμού μεταπιβίβασης στο Λαγκαδά. Και να σας πω κάτι, ζήτησα και κάτι άλλο. Βέβαια θα μου πείτε μακροπρόθεσμο, πλην όμως πρέπει να βλέπουμε και λίγο πιο μπροστά. Ζητήσαμε τον επανασχεδιασμό των γραμμών του μετρό. Εμείς για κάποιο λόγο η επαρχία Λαγκαδά κρίθηκε ότι δεν πρέπει να είναι σε αυτό το σχεδιασμό στην πρώτη φάση.
Μα όλα όμως τα μεγάλα συγκροτήματα, τα αστικά του εξωτερικού, βλέπουν λίγο πιο μακριά. Συνδεόνται κάποιε αποστάσει ενδεχομένω. Αποστάσει 15 και 20 χιλιόμετρων είναι αστείες να μένουν εκτός σχεδιασμού. Και αφού μιλάμε για τη δεύτερη φάση του μετρό, δεν λέμε για την πρώτη φάση του μετρό που θα είναι μέσα στο πλαίσιο. Ενδεχομένω θα μπορούσε στη δεύτερη φάση να ενταχθεί, θα πρέπει να ενταχθεί και ο Δήμος Λαγκαδά, η επαρχία Λαγκαδά, που είναι μια περιοχή καρδιά και που τροφοδοτεί με εργασιακό δυναμικό και ανθρώπινο δυναμικό το πολυδομικό συγκρότημα. Αυτά είναι τα αυτονόητα τα οποία είπαμε. Περιμένουμε τις προτάσεις. Προφανώς είναι δύο διαφορετικά κομμάτια το νομοσχέδιο πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούμε και ο επανασχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιών μέσα από μια δουλειά που θα γίνει με συγκοινωνιολόγους, με στελέχη, τεχνοκράτες, αλλά και με εκπροσώπους των Δήμων. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα χρειαστεί χρόνο και πολλές συζητήσεις για να καταλήξουμε. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό της κυβέρνησης όσον αφορά το χρόνο, γιατί είδαμε κάποιες έτσι. Κάποια διάθεση για γρήγορες κινήσεις. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μπλοκάρει τη διαδικασία επανασχεδιασμού που πρέπει να γίνει εξ αρχής. 6 χρόνια πρέπει αστοχιών από έναν λάθος νόμο πρέπει να διορθωθούν και εμείς είμαστε σαν Δήμος διατεθειμένοι προκειμένου επιτέλους οι συνδημότες μας να εξυπηρετηθούν σωστά και στρατηγικά από τις αστικές κοινωνίες να συνδράμουμε με κάθε μέσο.